στο σύνδεσμο εκεί τον. Στο κύμα των διαιτητών. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Τσιρόπουλος. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Γαβριέλα, καλημέρα, Αντρέας. Τι έγινε, έλειψε μια μέρα και τα κάνανε μπάχαλο εκεί. Για λέγε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντάξει, η είδηση κυκλοφόρησε το πρωί. Ότι άγνωστοι χθες το βράδυ πήγαν στον σύνδεσμο διαιτητών στην Αλάρνα, στην Λευκοσία. Προκάλεσαν ζημιές και εκτός και εντός του σύνδεσμου. Μάλιστα, στο εκτός σύνδεσμου υπάρχει ένα εστιατόριο που έγιναν και ζημιές. Υπάρχουν συστήματα στους τοίχους κατά των διαιτητών. Και όπως είπε και η Γαβριέλα Ανδρέα, δεν είναι η πρώτη φορά που δέχθηκε επίθεση το οίκημα των συνδέσμων. Είχα επικοινωνία με τον πρόεδρο του συνδέσμου, τον κύριο Πάπουτσο, ο οποίος και μας επιβεβαίωσε και μας είπε ότι θα αναμένουμε πλέον από την αστυνομία μέσω του κλειστού κυκλώματος να δουν τι μπορεί να γίνει. Και σίγουρα θα υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια ανακοίνωση από πλευράς συνδέσμου διαιτητών για το επεισόδιο το χθεσινό βράδυ. Αύριο που θα είσαι εδώ μαζί μας, θα έχουμε και λεπτομέρειες. Μήπως έχει μάθει ο Βασίλης όμως ποιος ήταν ο λόγος που ξαφνικά ήταν κάποιο από τα μάτς που υπήρχαν. Είχε κάτι από τα μάτς, κάτι από τα μάτς, έτσι. Ή απλά κάποιοι. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω, δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Από τα παιχνίδια προέκυψαν όλα αυτά. Θα δείξει η πορεία των ερευνών. Μάλιστα. Λοιπόν, Βασιλάκη, αύριο εδώ ραντεβού μαζί, εδώ παρέτσα στο πρωτοσέλιδο. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, επαρχίες.